Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πάντα χαίρομαι πολύ να επιστρέφω στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Όπως είπε η Σίλβια, δούλευα ως ακαδημαϊκός για κάποια χρόνια και στην Αγγλία και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εδώ και 2 χρόνια είμαι διευθύντρια της ομάδας ανάλυσης δεδομένων και τεχνικής νοημοσύνης στην PwC Κύπρου. Οπότε πούλησα την ψυχή μου στον επιχειρησιακό κόσμο. Όπου υπάρχει και μία διαφορά κουλτούρας στο ότι όταν είσαι ακαδημαϊκός και προσπαθείς να ανεληφθείς, να προχωρήσεις, θέλεις να είσαι ανοιχτός, να δημοσιεύεις, να έχεις age factor, να πάρεις αναφορές. Στον επιχειρησιακό κόσμο υπήρχε τουλάχιστον μέχρι τώρα κάποια πιστικοπάτια. Γιατί θεωρείς ότι τα δεδομένα και η καινοτομία που μπορείς να αναπτύξεις ως επιχείρηση είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αλλά πλέον ο κόσμος αλλάζει. Οπότε θα σας πω λίγα πράγματα για το πώς αλλάζει το σκηνικό και στις επιχειρήσεις τώρα. Επειδή ζούμε πλέον στην εποχή της τεχνολογίας και των δεδομένων. Λοιπόν, αρχικά ο κόσμος έχει αλλάξει πάρα πολύ, το ξέρουμε όλοι, με την ψηφιοποίηση. Έχει αλλάξει ο τρόπος που εργαζόμαστε, ο τρόπος που επικοινωνούμε, ο τρόπος που ψωνίζουμε, ο τρόπος που ζούμε γενικά. Ένα παράδειγμα είναι αυτή η φωτογραφία από το 2005 από την ανακήρυξη του ΠΑΠΑ και μετά η φωτογραφία από το 2013 από την ανακήρυξη του άλλου ΠΑΠΑ, το επόμενο. Οπότε ο κόσμος έχει αλλάξει. Είμαστε στην εποχή της ψηφιοποίησης και πλέον ακόμη και τα μικρά παιδιά ξέρουν, ζούμε πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι ζούσαμε εμείς, όπως δείχνει και αυτό το παράδειγμα. Αγαπητέ Άγιε Βασίλη, τι θέλω για τα Χριστούγεννα, με το link της άμεσης. Λοιπόν, όλη αυτή η αλλαγή στον τρόπο που ζούμε και που επικοινωνούμε και στα δεδομένα και τις εφαρμογές που υπάρχουν, επηρεάζει φυσικά και τις επιχειρήσεις, επειδή οι επιχειρήσεις πάντα πρέπει να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πελατών ή των κάποιας εφαρμογής, κάποιας τεχνολογίας. Ήθελα να σας δείξω κάποια αποτελέσματα μιας έρευνας. Είναι μια έρευνα που κάνει η PwC κάθε χρόνο και την παρουσιάζει στον Davos, στο World Economic Forum. Ένα μεγάλο ερωτηματολόγιο το οποίο στέλνεται σε χιλιάδες διευθύνοντες σύμβουλους μεγάλων επιχειρήσεων στον κόσμο. Λαμβάνουν μέρος και περίπου 100 από την Κύπρο, CEOs, και λένε την άποψή τους για το τι πιστεύουν ότι έρχεται και επίσης αναφέρουν και τι αλλαγές ήδη συμβαίνουν στις επιχειρήσεις τους. Οπότε, ένα αποτέλεσμα της έρευνας από την έρευνα το 2019 είναι ότι 85% των CEOs, τα στοιχεία ήταν από την Κύπρο, πιστεύουν ότι τα δεδομένα και η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξουν δραστικά τις επιχειρήσεις τους στα επόμενα 5 χρόνια. Οπότε το ξέρουν οι CEOs ότι θα αλλάξει ο τρόπος που δουλεύουν οι επιχειρήσεις, επειδή υπάρχουν δεδομένα και επειδή πλέον μπορούν να δημιουργηθούν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Όμως υπάρχει κάποιο χάσμα. Και το χάσμα είναι μεταξύ των δεδομένων που πιστεύουν οι CEOs, οι επιχειρήσεις γενικά, ότι θα ήταν χρήσιμα να έχουν και που θα τους έδιναν κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, και το δεδομένο που έχουν, και τις πληρότητες των δεδομένων που έχουν. Άρα οι CEOs πιστεύουν ότι, 96% των CEOs πιστεύουν ότι τα δεδομένα για τους, σχετικά με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες των πελατών τους είναι πολύ σημαντικά, αλλά μόνο το 16% θεωρούν ότι έχουν μια πλήρη εικόνα μέσω δεδομένων αυτών των χαρακτηριστικών, και το ίδιο χάσμα ισχύει και για άλλα είδη δεδομένων. Ποιοι είναι οι λόγοι που υπάρχει αυτό το χάσμα? Συγγνώμη, είχα το μόνο στα αγγλικά αυτό το slide. Οι κύριοι λόγοι που υπάρχει αυτό το χάσμα που δεν είναι τα δεδομένα πλήρη είναι ότι δεν μοιράζονται εύκολα αυτά τα δεδομένα. Το λεγόμενο siloing, ότι δηλαδή είναι σε διαφορετικά μέρη και δεν μοιράζονται. Ότι δεν υπάρχει αρκετό ταλέντο για την ανάλυση τους στις επιχειρήσεις, ότι δεν είναι έγκυρα τα δεδομένα, η ποιότητα δεν είναι πολύ καλή, ότι δεν έχουν τη δυνατότητα οι επιχειρήσεις να
αξιολογήσουν εξωτερικά δεδομένα για να τα χρησιμοποιήσουν. Θέματα σχετικά με τα συστήματα που υπάρχουν στις επιχειρήσεις, το infrastructure. Επίσης, κάποια έλλειψη εμπιστοσύνης ή τα άτομα δεν θέλουν να μοιράζονται τα δεδομένα τους. Άρα, πολλές φορές δεν υπάρχει πρόσβαση. Το GDPR, μεγάλος εφιάλτης για τις επιχειρήσεις που προσπαθούν να συλλέξουν τα δεδομένα για τους πελάτες. Μαρέσκο, αλλά και μεγάλος εφιάλτης. Και επίσης το θέμα του privacy και του security. Ότι ακόμα δεν έχουν φτάσει οι εταιρείες σε σωστό σημείο για να μπορούν να φυλάσσουν και με τον σωστό τρόπο τα δεδομένα τους. Λοιπόν, αυτό το slide μου αρέσει απλά να το δείχνω, να το παρουσιάζω στην Κύπρο, επειδή η ερώτηση ήταν πώς συγκρίνεις τη δυνατότητα του οργανισμού σου να χρησιμοποιεί δεδομένα σε σχέση με ανταγωνιστές στον ίδιο τομέα. Και στην Κύπρο έχουμε το πιο ψηλό ποσοστό απαντήσεων που νομίζουν ότι είναι καλύτεροι από τους άλλους. Ξέρω αν λέει κάτι για την κουλτούρα. Λοιπόν, άρα να δούμε λίγο τις στάσεις σε σχέση με την τεχνολογία και τα δεδομένα που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις και πού μπαίνουν τα ανοιχτά δεδομένα και ανοιχτή καινοτομία μέσα. Έχουμε 9 τάσεις. Η πρώτη είναι φυσικά τα μεγάλα δεδομένα που κάθε μέρα μεγαλώνουν. Το δεύτερο είναι οι καινούργιες τεχνολογίες μεγάλων δεδομένων. Πλέον υπάρχει μια μετακίνηση από τεχνολογίες Hadoop σε τεχνολογίες με επεξεργασία ροής, το λεγόμενο stream processing. Η δημοκρατικοποίηση και η επανάσταση της ανοιχτότητας, που είναι και ο λόγος που είμαστε εδώ σήμερα. Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, που πλέον μπορεί να μπει στις επιχειρήσεις. Το deep learning, έμαθα χθες που λέγεται η βάθος μάθηση, το οποίο πλέον βελτιώνει την ταχύτητα και την ακρίβεια των υπολογισμών. Μια άλλη τάση είναι το machine learning as a service, που πολλές φορές οι επιχειρήσεις, ενώ θέλουν να υιοθετήσουν τέτοιες τεχνολογίες, δεν το κάνουν, επειδή είναι μεγάλο το κόστος του να στήσεις όλο το infrastructure μόνος σου, να έχεις το σωστό προσωπικό. Άρα τώρα υπάρχει μεγάλη κίνηση προς το να παίρνεις το SSR, Managed Service, από κάπου αλλού, κάποιον server για να αναλύσεις τα δεδομένα σου με κάποια εργαλεία πάνω έτοιμα. Η άλλη τάση είναι η χρηματοδότηση. Υπάρχουν πολλές χρηματοδοτήσεις και από την κυβέρνηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα και φυσικά σε διεθνές επίπεδο για εξέλιξη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και των δεδομένων και ο πολλής ανταγωνισμός. Καθημερινά έχουμε καινούργιες εταιρείες, startups με καινούργιες τεχνολογίες που έχουν να κάνουν με δεδομένα, με τεχνολογία, με καινοτομία. Λοιπόν, αλλά θα ήθελα να σας πω λίγο και κάποιες από τις επιχειρησιακές ερωτήσεις που μπορούν να απαντηθούν με δεδομένα και να δούμε πώς συνδέονται και με όλα αυτά. Οπότε κάποιες ερωτήσεις που ρωτούν, που θέλουν οι πελάτες να απαντήσουν με δεδομένα είναι πώς μπορώ με δεδομένα να καταλάβω τι καινούργιες αγορές υπάρχουν για τα δεδομένα μου, πώς μπορώ να εξελίξω τα προϊόντα μου και να φτάσω περισσότερους πελάτες. Πώς μπορώ να αυξήσω το καλάθι των πελατών μου. Είναι κάτι το οποίο το αναπτύσσουμε και εμείς στην Κύπρο ως WC. Πώς μπορείς να κάνεις cross-selling και upselling στους πελάτες με χρήση δεδομένων. Πώς μπορώ να σχεδιάσω δυναμικές στρατηγικές τιμών έχοντας υπόψη στοιχεία της αγοράς και μακροοικονομικούς παράγοντες. Πώς μπορώ να γνωρίσω γιατί χάνω πελάτες. Στα αγγλικά αυτό λέγεται churn analysis και είναι κάτι πολύ δημοφιλές τώρα στις επιχειρήσεις. Να γίνει συμπεριφορική ανάλυση των πελατών για να καταλάβεις γιατί μπορεί να έφυγε κάποιος πελάτης, να μην είναι πλέον πελάτης σου. Και πώς μπορώ να εκμεταλλευτώ δευτερογενή δεδομένα για να βελτιώσω τις κατηγορίες των πελατών μου. Δηλαδή να μην βλέπω μόνο τα δεδομένα που έχω εγώ για τους πελάτες, που κυρίως είναι συμπεριφορικά, αλλά και εξωτερικά δεδομένα. Για να καταλάβω ποιες είναι οι κατηγορίες, έτσι ώστε να εξατομικεύσω τις στρατηγικές μου. Και πώς μπορώ να δημιουργήσω μια εικόνα 360 μοιρών των πελατών χρησιμοποιώντας πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα, όπως και πιθανό δεδομένα ερευνών.
Λοιπόν, και εδώ έρχεται η επανάσταση της ανοιχτότητας, των ανοιχτών δεδομένων και της ανοιχτής καινοτομίας. Η Κάθριν Τσιμπέλιος, που ήταν η υπουργός υγείας των ΗΠΑ κάτω από τον Ομπάμα, την προηγούμενη δηλαδή, δήλωσε ότι είμαστε στη μέση μιας ψηφιακής επανάστασης. Συμβαίνει αυτή τη στιγμή, εντός και εκτός των κυβερνήσεων, υπέρ των ανοιχτών δεδομένων, της ανοιχτής καινοτομίας και της συνεργασίας. Και όντως βλέπουμε οργανισμούς, μεγαθύρια, τα οποία δίνουν παράδειγμα με το να χρησιμοποιούν ανοιχτά δεδομένα, αλλά και να προσφέρουν τα δικά τους δεδομένα για χρήση σε πανεπιστήμια, σε κυβερνήσεις, για προς το καλό της κοινωνίας. Κάποια παραδείγματα είναι, τον Google για παράδειγμα, συνεργάστηκε με το Disease Prevention Control Center, το Κέντρο Ελέγχου Επιδημιών και Ασθενειών, τον ΗΠΑ, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν δεδομένα από τα searches του Google για να βγει έναν εργαλείο, τον Google Flu Trend Tool, το οποίο με βάση τις αναζητήσεις θα μπορούσε να καταλάβει ποια άτομα μπορεί να έχουν γρήπη και με αναλύσεις δεδομένων να καταλάβει το Κέντρο Ελέγχου Επιδημιών πού μπορεί να υπάρχει μία επιδημία. Και όντως, με το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είχε ως αποτέλεσμα την πρώην ανανόηση επιδημιών σε σχέση με τις προηγούμενες στρατηγικές αυτού του κέντρου κατά 7 με 10 ημερών. Επειδή χρησιμοποιούσε δεδομένα στα οποία του έδωσε πρόσβαση η Google. Η Uber έχει το πρόγραμμα Uber Movement τώρα, έχει διαθέσει ανώνυμα και συγκεντρωτικά δεδομένα δισεκατομμυρίων ταξιδιών με τα ταξίδι Uber, τα οποία χρησιμοποιούν τώρα στην Αμερική για καλύτερο urban planning, για καλύτερη οργάνωση, αστική οργάνωση. Έχει χρησιμοποιηθεί από πολλά τοπικά συμβούλια. Ένα μεγάλο παράδειγμα είναι η πόλη του Σινσινάτη, που έχει χρησιμοποιήσει τα δεδομένα της Uber για να κάνει καλύτερο, να μειώσει και τα ατυχήματα, με καλύτερο πλάνο. Η Airbnb χρησιμοποιεί αλγόριθμους με συμπεριφορικά χαρακτηριστικά και εξωτερικά, όχι μόνο πρωτογενή. Βλέποντας επίσης και την online συμπεριφορά των πελατών του, των μελών του, για να δευτεριστοποιήσει τις εισηγήσεις. Επίσης χρησιμοποιεί δεδομένα γεωεντοπισμού για να κάνει καλύτερο πλάνο με τις αναζητήσεις, τις μηχανές αναζητήσεων του. Και επίσης η Airbnb διαθέτει τα δεδομένα ανοιχτά για έρευνα. Έχω κατεβάσει και εγώ από την Airbnb. Για την Κύπρο δεν υπάρχουν ακόμη, αλλά έχουμε χρησιμοποιήσει δεδομένα με bookings και πού υπάρχουν τα καταλήμματα της Airbnb στην Ολλανδία. Λοιπόν, η Spotify επιτρέπει σε καλλιτέχνες να βρουν τους ακόλουθους τους και να οργανώσουν τις περιοδίες τους χρησιμοποιώντας γεωεντοπισμό. Δηλαδή από πού γίνεται streaming και πού βρίσκονται και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να τα κατεβάσει και από την Google Earth, για παράδειγμα. Επίσης, για να προωθήσει την ανοιχτή καινοτομία, η Spotify έδωσε πέρσι το 2018 τον Ιούνιο, ελευθέρωσαν 1 εκατομμύριο playlist σε πανεπιστήμια, σε data scientists, τα οποία μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν για να βρουν συσχετισμούς και να δουν αν μπορούσαν να κάνουν προβλέψεις για το τι άλλα τραγούδια μπορεί να σου αρέσουν. Το οποίο φυσικά οδήγησε σε καινοτομίες στον τομέα του data science. Επειδή φυσικά στην επιστήμη των δεδομένων αυτό που χρειάζεται είναι τα δεδομένα κυρίως. Και οι βρετανικές αερογραμμές συνδυάζουν τα δεδομένα πιστότητας με διαδικτυακή συμπεριφορά των πελατών τους για να κάνουν πιο εξατομικευμένη την υπηρεσία τους. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει ήδη μεγάλη τάση της ανταλλαγής δεδομένων και της χρήσης δεδομένων, του μοιράσματος δεδομένων για δημιουργία καινοτομίας από τις επιχειρήσεις. Μετά θα σας πω και για επιχειρήσεις πιο κοντά μας, γιατί μπορεί να μας πούν έτσι λίγο μεγαθύρια αυτές οι επιχειρήσεις. Λοιπόν, η ανοιχτή καινοτομία, το Open Innovation, αναφέρεται
στο άνοιγμα της διαδικασίας της καινοτομίας σε γνώση εκτός του οργανισμού. Και υπάρχει τάση και γι' αυτό. Και τώρα φαίνεται ότι η χρήση ανοιχτών κυβερνητικών δεδομένων και εξωτερικής καινοτομίας οδηγεί εταιρείες να δημιουργήσουν και καινούργια επιχειρησιακά μοντέλα, τα οποία δεν μπορούσαν να τα δημιουργήσουν πριν και να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Θα σας πω κάποια παραδείγματα. Απλά κάποιοι μεγάλοι αριθμοί που είναι εντυπωσιακοί. Μία πρόσφατη έρευνα της McKinsey έδειξε ότι η οικονομική αξία ανά έτος των ανοιχτών δεδομένων της κρίσης τους κυμαίνεται στα 3 με 5 τρισεκατομμύρια δολάρια ανά έτος. Και ότι μια έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδειξε ότι τα άμεσα και έμμεσα οικονομικά ωφέλη από την ανακύκλωση ανοιχτών δεδομένων μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργούν οικονομική αξία 140 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάποια παραδείγματα επιχειρήσεων οι οποίες απέκτησαν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα επειδή χρησιμοποίησαν ανοιχτά δεδομένα. Ένα παράδειγμα είναι μια πολύ γνωστή πλατφόρμα, είναι climate.com η διεύθυνση, μπορείτε να τη δείτε αν θέλετε. Είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης αγροτικών υπηρεσιών. Δηλαδή μπορεί να μπει ο αγρότης και να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα, να βάζει δικά του δεδομένα για να βλέπει την κατάσταση του προϊόντος, την υγεία του προϊόντος. Πώς δημιουργήσε πλεονέκτημα αυτή η επιχείρηση? Είπε ότι αν μου επιτρέπεις αυτά τα δεδομένα να τα χρησιμοποιώ, αν μου δίνεις δηλαδή αυτά τα δεδομένα, θα τα χρησιμοποιήσω για να βγάλω και benchmarks, αλλά επίσης και για να προσφέρω αυτή την πληροφορία σε παρεμφερείς οργανισμούς, συμβουλευτικές επιχειρήσεις, για να παρέχουν μετά συμβουλευτικές υπηρεσίες πίσω σε σένα, χρησιμοποιώντας και τα δικά σου δεδομένα, αλλά και τα δεδομένα των άλλων. Και όντως δούλεψε αυτό. Ένα άλλο παράδειγμα που ενόμεσα το έβαλα, βλέπω ότι έβαλα, είναι μια εφαρμογή στην Ελβετία που λέγεται Wellme. Και είναι μια εφαρμογή κινητού που είναι για να κλείνει εισιτήρια τρένου ή λεωφορείου. Και το τι έκανε η Wellme είναι ότι πρόσθεσε και δεδομένα από το κυκλοφορίας και δεδομένα καιρού και δεδομένα από έργα που μπορεί να γίνονταν για να δώσει κάποιους συναγερμούς και κάποιες προειδοποιήσεις στους πελάτες. Ήταν όλα ανοιχτά δεδομένα διαθέσιμα, τα οποία όμως δημιούργησαν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε αυτή την εφαρμογή, γιατί έκανε την υπηρεσία και την εμπειρία του χρήστη της εφαρμογής πολύ καλύτερη. Λοιπόν, άρα και σε διάφορους τομείς τα ανοιχτά δεδομένα και ανοιχτή καινοτομία μπορεί να ωφελήσει πολύ στην εκπαίδευση, να βελτιώσει τη διδασκαλία με τη χρήση δεδομένων. Πάντα είναι η καλύτερη διδασκαλία, άμα είναι data-driven ή evidence-based. Να συσχετίσει καλύτερα μαθητές με προγράμματα και να διαχειριστείς και τα συστήματα, τα σχολικά συστήματα καλύτερα. Με τα καταναλωτικά προϊόντα, να σχεδιάσεις καλύτερα τα προϊόντα σου, έχοντας πληροφορία από εξωτερικούς παράγοντες, να λειτουργήσεις τα καταστήματα καλύτερα, το εξατομικευμένο marketing, που είναι πολύ της μόδας αυτή την εποχή. Στον τομέα της ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα του καιρού ή άλλα διαφορετικά δεδομένα κοινωνικά, μπορείς να κάνεις καλύτερη λειτουργία, καλύτερο προγραμματισμό κατανάλωσης, είτε έχοντας δεδομένα από το προφίλ του πελάτη, εκτός από τα πρωτογενή δεδομένα της επιχείρησης. Και φυσικά στον τομέα της υγείας είναι πολύ σημαντικό, επειδή με το να μπορείς να ενώσεις δεδομένα από διάφορες πηγές, μπορείς να έχεις καλύτερη διάγνωση, καλύτερες θεραπείες και μεγαλύτερες πιθανότητες ίασης. Και φυσικά μείωση του κόστου. Λοιπόν, άρα να δούμε λίγο τις αρχές της ανοιχτής καινοτομίας, πώς άλλαξαν από την κλειστή καινοτομία στην ανοιχτή, σε επιχειρήσεις. Λοιπόν, στην κλειστή καινοτομία, για να βγάλεις κέρδος από την έρευνα και την καινοτομία, πρέπει να την κάνεις εσύ. Τώρα πλέον στην εποχή της ανοιχτής καινοτομίας,
η εξωτερική έρευνα για καινοτομία μπορεί να δώσει μεγάλη αξία στον προϊόν σου και μπορεί να είναι και πιο φτηνό για σένα να πάρεις την καινοτομία αντί να τα κάνεις όλα μόνος σου. Στην κλειστή καινοτομία, αν το ανακάλυψες, θα το πάρεις σίγουρα στην αγορά πρώτος. Τώρα δεν ισχύει αυτό. Δεν χρειάζεται να το ανακάλυψες για να το πάρεις στην αγορά. Και πολλές φορές το πλεονέκτημα είναι πώς θα εκμεταλλευτείς εσύ την καινοτομία και τα δεδομένα. Και όχι αν θα έχεις αυτή την καινοτομία. Στην κλειστή καινοτομία πρέπει να έχεις πλήρη έλεγχο της πνευματικής σου ιδιοκτησίας. Στην ανοιχτή καινοτομία πλέον οι επιχειρήσεις μοιράζονται. Βγάζουν και κέρδη από την πνευματική ιδιοκτησία και χρησιμοποιούν και πνευματική ιδιοκτησία ανάλογα με το επιχείρησιο. Και επίσης στην κλειστή καινοτομία, αν η επιχείρηση κάνει μεγαλύτερες ανακαλύψεις καινοτομίας, θα είναι η καλύτερη και η πρώτη. Αυτό δεν ισχύει. Αν η επιχείρηση συνδυάσει σωστά εσωτερικές με εξωτερικές ιδέες, τότε θα κερδίσει. Λοιπόν, να σας πω και κάποια παραδείγματα για το πόσο οργανισμοί χρησιμοποιούν πλέον την ανοιχτή καινοτομία. Τα τρία αυτά παραδείγματα, το πρώτο είναι από την Hewlett-Packard, που είναι, ξέρετε τι είναι, εταιρεία η οποία παράγει εκτυπωτές και παρεμφερεί προϊόντα. Έχει δημιουργήσει εργαστήρια καινοτομία στην Αμερική, συνεργάζεται με ακαδημαϊκούς, δίνει και funding σε ακαδημαϊκούς, για να λύσουν προβλήματα με χρήση τεχνολογίας. Οπότε, μοιράζεται την καινοτομία, μοιράζεται και τα κέρδη, για να κερδίσει επίσης και από την τεχνογνωσία. Επειδή πάντα και μία αρχή που χρησιμοποιούμε πολύ στον επιχειρησιακό κόσμο είναι ότι όσο περισσότεροι διαφορετικοί ασχοληθούν με ένα πρόβλημα, τόσο πιο καλή θα είναι η λύση, επειδή θα έχεις πολλές οπτικές γωνίες. Η Philips Research, που είναι μια εταιρεία με ερευνητές που στηρίζει τον οργανισμό Philips, έχει δημιουργήσει καινοτομία σε συνεργασία και με άλλες εταιρείες, ας πούμε εταιρείες οι οποίες δημιουργούν αισθητήρες υγείας, άλλους, και με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιστιτούτα. Έχει και μια μεγάλη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Cambridge, του Philips, και πάλι κάνει καινοτόμα εργαστήρια για ανταλλαγή γνώσης και καινοτομίας. Και η Starbucks, περίεργο, αλλά η Starbucks είναι πρωτοπόρος της ανοιχτής καινοτομίας, τρέχει πολύ συχνά εργαστήρια εξόρτησης ιδεών και μέχρι τώρα έχει λάβει 100.000 ιδέες από άτομα με ακαδημαϊκό background, τα οποία πήγαν σε αυτά τα εργαστήρια για να βοηθήσουν την εξέλιξη της εταιρείας. Λοιπόν, να σας πω λίγο κάποια παραδείγματα πώς εμείς στην Κύπρο χρησιμοποιούμε τα ανοιχτά δεδομένα. Νομίζω θα είναι κάποιο πίσω από τον Data.org. Ναι, είμαστε όλη μέρα πάνω. Λοιπόν, κάποια παραδείγματα πώς χρησιμοποιούμε εμείς τα ανοιχτά δεδομένα για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας. Μια εφαρμογή που αναπτύξαμε πρόσφατα λέγεται Branch Network Optimization. Είναι όταν ένας επιχειρηματίας θέλει να βελτιστοποιήσει το δίκτυο των καταστημάτων του. Να δει δηλαδή πού θα βάλει τα καταστήματα του. Εκεί πολλά εξωτερικά δεδομένα μπορούν να βοηθήσουν. Να έχουμε και κάποια δεδομένα για εντοπισμού από την Philips Global, αλλά πήραμε και πολλά δεδομένα από τον data.com.cy για να βελτιστοποιήσουμε, να βγάλουμε κάποια KPIs, κάποιους δείχτες performance. Λοιπόν, είπε η ομάδα μου, έχετε σε ρωτούσα την ομάδα μου να μου τα μεταφράσει. Λοιπόν, για την βελτιστοποίηση της τοποθεσίας καταστημάτων για ανοιχτής πώλησης ή και τραπεζό. Έγινε κάτι πρόσφατα και με τράπεζες στην Κύπρο, μια τέτοια άσκηση. Για τον υπολογισμό αξίας ακινήτων, χρειάζεσαι πολλά εξωτερικά δεδομένα για να βάλεις αξία σε κάποιον ακίνητο, είτε στοιχεία γεωεντοπισμού, είτε στοιχεία του τι υπάρχει στο περιβάλλον, είτε στοιχεία του οικονομικού επίπεδου των ατόμων της περιοχής. Άρα πολλά εξωτερικά ανοιχτά δεδομένα βοηθούν στον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων και στην κατανόηση προτιμήσεων των πελατών. Κάτι που, είναι πολύ, που το κάνουμε
είναι να, να χρησιμοποιούμε και δεδομένα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φυσικά δεδομένα δημόσιας διάθεσης, για να καταλάβουμε καλύτερα τους πελάτες και να γίνει η εξατομίκευση του marketing πιο αποτελεσματική. Λοιπόν, και τελειώνοντας, σχεδόν τελειώνοντας, ήθελα να μιλήσω για το data collaborative, έτσι ονομάζεται τώρα. Είναι το μεγάλο κείμενο, είναι τα data collaborative, οι συνεργασίες δεδομένων. Το 2014, ένας άρρωστος επιβάτης από τη Λιβερία ταξίδεψε προς την Νιγηρία και έφερε μαζί του τον ιό της εμπόλα. Ή του εμπόλα. Λοιπόν, στο Λάγος, στην Νιγηρία, μια εμπόλα των 21 εκατομμυρίων. Αμέσως έγινε μια τεράστια εκστρατεία, συνεργασία κυβερνητικών πρακτορείων, πανεπιστημίων, νοσοκομείων για να και ιδιωτικές επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών για να παρακολουθήσουν τις συνομιλίες, τις επαφές των ατόμων και κατάφερα με αυτήν τη μεγάλη κοινοπραξία των Data Collaborative να εντοπίσουν τα άτομα τα οποία πιθανόν είχαν έρθει σε επαφή με άτομα που είχαν έρθει σε επαφή με το άτομο που είχε τον ιό εμπόλα και να περιορίσουν την ασθένεια και σε 2 μήνες η Νιγηρία ανακηρύχθηκε ελεύθερη από τον ιό εμπόλα. Τώρα, πλέον, ενώ ο κόσμος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, έχουμε την κλιματική αλλαγή, έχουμε μεγάλες αλλαγές στον τομέα της εργασίας. Κάποιες εργασίες χάνονται, κάποιες άλλες έρχονται. Έχουμε μεγάλες προκλήσεις στη δημόσια υγεία. Τώρα πλέον πρέπει να γίνουν αυτά τα data collaborative, να οι εταιρείες να διαθέσουν τα δεδομένα τους, να μπορούν να συνεργαστούν με κυβερνητικά δεδομένα για να βγουν λύσεις καλύτερες για την κοινωνία. Και κάνοντας αυτό οι εταιρείες δεν χρειάζεται να θυσιάσουν και το επιχειρησιακό κέρδος. Μπορούν με αυτόν τον τρόπο να βγουν και καινούργια επιχειρησιακά μοντέλα. Πάλι και άλλα παραδείγματα, πάρα πολλά παραδείγματα τελικά. Λοιπόν, το Precision Medicine Initiative ήταν μια πρωτοβουλία του Μπαράκ Ομπάμα, όπου δημιούργησε μια κοινή βάση δεδομένων υγείας από διάφορους οργανισμούς για να μπορεί να βελτιωθεί η γονιδιακή κατανόηση του καρκίνου. Έναν άλλο project, το Mobile Data Environmental Extreme Population Project, ήταν συνεργασία της μεγαλύτερης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας του Μπαγκλαντές με πανεπιστήμια, όπου εδώ έλυσαν τα δεδομένα για να μπορούν να στηθούν συστήματα για κατανόηση της συμπεριφοράς μετά από φυσικές καταστροφές και καλύτερη οργάνωση, διαχείριση των φυσικών καταστροφών. Και το Εργαστήριο Κοινωνικών Μηχανών, το MIT, χρησιμοποιεί δεδομένα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης για στήριξη της κυβέρνησης να κατανοήσει τις ανάγκες των πολιτών. Και το Twitter έδωσε πρόσβαση τα δεδομένα του σε αυτή την πρωτοβουλία. Οπότε πλέον αυτές οι συνεργασίες δεδομένων πρέπει να γίνονται. Αυτό είναι το μήνυμα. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά και να μπορέσουν να συνεργαστούν οι εταιρείες με τις κυβερνήσεις, με τα πανεπιστήμια, πρέπει να γίνουν διάφορα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τη δημιουργία κουλτούρας. Όχι μόνο δηλαδή πρακτικά πράγματα σε σχέση με το πώς γίνονται τα δεδομένα, τι είναι η ασφάλεια γύρω. Πρέπει να δημιουργηθεί και σωστή κουλτούρα. Άρα, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε ένα ανοιχτό μέλλον? Το πρώτο είναι να υπάρχει αντίληψη της αξίας αυτών των συνεργασιών. Όπως κάποια παραδείγματα σας έδειξα, εύχομαι να σας μετάδωσα την αξία αυτών των συνεργασιών, τη δημιουργία εμπιστοσύνης με το σύστημα, κάτι δημιουργία εμπιστοσύνης των συστημάτων και της οργάνωσης, έτσι ώστε να ξέρεις ότι τα προσωπικά δεδομένα φυλάσσονται σωστά, διαχειρίζονται σωστά. Πρέπει οι υφιστάμενες πρωτοβουλίες να ενισχυθούν με νέα καινοτόμα εργαλεία ανάλυσης, τα οποία έρχονται συνέχεια. Και το τελευταίο είναι να δημιουργηθεί αυτή η κουλτούρα καινοτομίας και η κουλτούρα εμπιστοσύνης. Και είναι ίσως μεγαλύτερη πρόκληση για τις επιχειρήσεις αυτό το πράγμα. Η δημιουργία της κουλτούρας εμπιστοσύνης και ο τρόπος για να γίνει αυτό είναι η εκπαίδευση
και η επαφή. Αυτά. Ευχαριστώ.